Είμαι σχεδόν 70 χρόνων άνθρωπος, έτσι πράγμα είναι ζήσα προσωπικά. Πώς που ήταν, τι ήταν, ήταν ανεμοστρόβιλος, τι ήταν. Πρέπει να ήταν ανεμοστρόβιλος ή καμιά αέρας που πάρα πολύ δυνατός, γιατί δεν μπορώ να σου το εμφραζώ, όπως πρέπει να καταβεί το αεροπλάνο. Mm-hmm. Τόσο δυνατός ήταν και είχε χτυπήματα, αρκέψαν τα χτυπήματα στο σπίτι. Πέφταν πράγματα δυνατή, δυνατά πράγματα. Και σε κάποια φάση σηκωστήκαμε πάνω και πιάνε το μωρό και ο χρονών η κόρη μου ήρθε από την Αγγλία και πιάνε να βγάλει μέσα στο... γιατί φοβήθηκε. Μόλις το βγάλει μου την κάμαρη, έπεσε αντικείμενο, πας στο Παναθήνι και σπάσε τα γυαλιά, ευτυχώς λιτώσαμε. Μόλις σε προλάβετε. Μόλις σε προλάβετε και πιάνε το μωρό και φύγει από την κάμαρη. Πολλές οι ζημιές που επάθετε. Έχουμε αρκετές ζημιές, δυστυχώς, δυστυχώς. Πάρα πολύ σειρά. Εσείς το όνομα σας. Μαρία. Κύριε Μαρία, λέω πως θα σώζεστε στην πολύ αναστατωμένη. Είμαι σοκαρισμένη, αγάπη μου. Ειλικρινά. Νόμιζα να πεθάνω. Αλήθεια. Ξαναζήσα. Ευτυχώς μου ήμουν καλά. Το μωρό μαζί, κόρη μου. Δόξαζε ο Θεός. Εντάξει, πολλές οι ζημιές. Πάρα πολλές. Τι να κάνουμε. Οι ζημιές σάζουν πεθάνω. Εμάς κοφτήριο. Φτάνει, είμαστε καλά. Το μωρό μας, η κόρη μου, λέει, όσοι μπήκαμε στο διάδρομο και αγκαλιάσαν, είναι μισά, η τελευταία μας ώρα γίνει, έτσι είναι εδώ. Και βάλε εμείς την αγκαλιά, με φοβάζει, λέω, ότι είχε... Εντάξει, δόξα σε ο Θεός.